ώστε να πατάει ο σταυρωμένος στο ξύλο, καθώς το σώμα είναι βαρύ
σταυρωμένος κρεμόταν κάπως και τα χέρια του ήταν σε σχήμα σταυρού. Αυτός ο τρόπος σταυρώσεως με καρδιά, όχι με σκοινιά, ήταν πιο τυραννικός, γιατί ο κατάρρυκος πέθανε από ασφυξία και από αιμορραγία. Να πως πέθανε, καθώς κρεμόταν με τα χέρια του. Το στήθος του πιεζόταν από τις ομοπλάτες, ώστε να μην μπορεί να το φουσκώσει και να αναπνεύσει καλά. Έτσι κάθε λίγο για να αναπνεύσει αναγκαζόταν να πατάει καλά στα πόδια του, που όμως ήταν καρφωμένα, και να ανασηκώνεται όρθιος με τα γόνατα τεντωμένα για να φέρει τα χέρια σε κανονική έκταση και να αναπνεύσει βαθιά. Έτσι μία σηκωνόταν στα πόδια και ανέβηνε και μία έπεφτε από τον πόνο και κρεμιόταν από τα χέρια. Σιγά σιγά από την αιμορραγία και τον πόνο και από την διακοπτόμενη αναπνοή εξαντλιόταν τόσο ώστε δεν είχε τη δύναμη να ξανααναρθωθεί. Και τότε πέθανε από ασφυξία. Σε αυτό το βασανιστικό τρόπο, αγαπητοί αδελφοί, σταυρώσεως καταδίκασαν τον Χριστό μας. Ο κατάρρυκος με αυτόν τον τρόπο πέθανε σε δύο μέρες βασάνου. Όταν ήθελαν τον εσταυρωμένο να τον πεθάνουν πιο γρήγορα, του έσπασαν τα πόδια ώστε να μην μπορεί να ανασηκωθεί και να αναπνεύσει και πέθανε αμέσως. Γι' αυτό και ο Πιλάτος διέπεξε να σπάσουν τα πόδια των τριών σταυρωμένων για να τελειώνουν πιο γρήγορα, γιατί την άλλη μέρα ήταν Πάσχα και δεν έπρεπε να ζουν οι σταυρωμένοι. Ο Ιησούς όμως ήταν πολύ εξαντλημένος, ώστε πέθανε πολύ πριν από το κανονικό. Πέθανε μέσα σε 3 ώρες, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 3. Γι' αυτό και δεν του έσπασαν τα πόδια, ενώ των ληστών που αργούσαν να πεθάνουν τα έσπασαν. Όταν σταύρωναν έναν ήθελαν και να τον εμπέζουν και να τον παραδειγματίζουν. Γι' αυτό και τον σταύρωναν σε μέρος που να περνάει ο κόσμος. Έτσι τον σταύρωναν σε δημόσιους δρόμους ή σε σταυροδρόμια ή κοντά σε πύλες της πόλης. Τον Ιησού με τους 2 ληστές του σταύρωσαν κοντά σε μία πύλη έξω από τα τείχη της πόλης από όπου περνούσαν πολλοί. Γι' αυτό και οι Ευαγγελιστές λένε ότι οι παραπορευόμενοι, οι περαστικοί δηλαδή, κορόιδευαν τον εσταυρωμένο Ιησού. Υπάρχει και σήμερα ακόμη συνήθεια, πριν να καταδικάσουν κάποιον σε θάνατο, να του διαβάζουν την αιτία της καταδίκης του. Σε διάφορους τόπους τους κρεμούν από τον λαιμό την πινακίδα, όπου γράφεται η αιτία του θανάτου τους. Αυτή τη σημασία έχει και η πινακίδα που κάρφωσε ο Πιλάτος επάνω από το σταυρό του Ιησού, με την επιγραφή του Ιησού Ναζωραίος, βασιλεύς των Ιουδαίων. Με την επιγραφή αυτή, σαν να ήθελαν να πούν, αυτός ο Ιησούς από την Ναζαρέτ είναι επαναστάτης, γιατί ενώ έχουμε βασιλιά μας τον Κέσαρα, αυτός ανακήρυξε τον εαυτό του βασιλιά των Ιουδαίων και γι' αυτό τον πιάσαμε και τον σταυρώσαμε. Αγαπητοί αδελφοί, για μας ο Χριστός υπέφερε το φρικτό σταυρικό θάνατο. Ας μην τολισμονούμε αυτό ποτέ και ας λέμε πάντα στην προσευχή μας «Σε ευχαριστώ Χριστέ που σταυρώθηκες για μένα». Αδελφοί μου, μην λησμονείτε ποτέ ότι ο Χριστός μας αγαπάει πολύ, τόσο πολύ ώστε πέθανε για τον καθένα ξεχωριστά από εμάς. Και επειδή η αμαρτία ανέβασε τον Χριστό στο σταυρό, ας μισήσουμε την αμαρτία και ας ζήσουμε όλοι μας σαν λυτρωμένοι χριστιανοί, λουσμένοι στο καθαρό αίμα του Χριστού. Ας σταματήσουμε τα πάθη μας, τα μίση, τις κακίες μας και όλες τις εχθρότητες μας ανάμεταξύ μας και ας πάρουμε την απόφαση να ζήσουμε μια καινούργια ζωή σταυρωμένη και αναστημένη όπως αρμόζει τους χριστιανούς, τους βαπτισμένους και πληρωμένους χριστιανούς που κοινωνάνε το σώμα και το αίμα του